Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Infotainment και σήμερα. Για να δούμε τι θέματα έχουμε ετοιμάσει για σήμερα και ένα θέμα της ημέρας είναι η έκρηξη που πραγματεύτηκε σήμερα το πρωί στην ΔΟΗ Κηφισιάς για την ακρίβεια 4:58, εξεράγει ο εκρηκτικός μηχανισμός. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Φίλιππο Καραμέτο να μας πει μερικές λεπτομέρειες, διότι ασφαλώς τώρα οι αξιωματικοί του τμήματος ερευνών ψάχνουν να δουν αυτός ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός πώς βρέθηκε εκεί στη ΔΟΗ Κηφισιάς και είχαμε την έκρηξη. Να πούμε ότι δεν έχουμε κάποια θύματα, δεν έχουμε τραυματίες, είναι μόνο υλικές ζημιές. Φίλιππε. Καλό μεσημέρι, Κίμ. Να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες για το θέμα της έκρηξης στη ΔΟΗ Κηφισιάς, στην εφορία της Κηφισιάς, αφορούν την περισυλλογή των υπολοιμάτων του αυτοσχεδίου ρολογιακού εκρητικού μηχανισμού, που εξεράγει 4:58 τα ξημερώματα στο κτίριο που στεγάζεται η ΔΟΗ. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρητικών Μηχανισμών έχουν περισυλλέξει όλα τα υπολείμματα αυτού του μηχανισμού, ο οποίος είχε τοποθετηθεί, να σημειώσουμε, μέσα σε σακ γουαγιάς και αποτελούνταν από χρονοδιακόπτη, ναι, από μπαταρίες του 1,5 βολτ, από ένα λαμπτήρα και από μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ελαττοδυναμίτιδα που έχουν συμβεί και σε παρόμοιες επιθέσεις στο παρελθόν. Το σακ γουαγιάς που το είχαν αφήσει, Φίλιππε, στην είσοδο του κτηρίου. Στην είσοδο, και γι' αυτό αν υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από τις ζημιές, τώρα έχουν αναρτηθεί στο Zoopla.gr, με τις ζημιές οι οποίες ήταν αρκετά σημαντικές στην είσοδο. Έχουμε εδώ τις εικόνες από το Zoopla.gr, ναι, την ώρα εκείνη, δηλαδή λίγο μετά που εξεράγει ο εκρηκτικός μηχανισμός, που πήγε η αστυνομία για την έρευνά της. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, ποιοι ήταν αυτοί που αφήσανε το σακ? Η έκρηξη χαρακτηρίζεται και πάντως μικρής ισχύως, ναι, γιατί γράφτηκαν διάφορα το πρωί ότι ήταν πάρα πολύ ισχυρή κτλ. Χαρακτηρίζεται μικρής ισχύως η έκρηξη και έχει επιληφθεί για την υπόθεση για τρομοκρατική. Προσπαθούν δηλαδή μέσα από τη συνδεσμολογία να καταλήξουν και στην ταυτότητα αυτών των δραστών, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και κάποιο κείμενο ανάληψης ευθύνης. Ναι, οι έρευνες σίγουρα δηλαδή κινούνται, ναι, στα τυφλά. Σίγουρα, Φίλιππο, όμως η επιλογή της ώρας αυτής, της πολύ πρωινής ώρας, mm-hmm, δείχνει ότι δεν θέλανε, ας πούμε, να υπάρξουν θύματα, mm-hmm, περαιτέρω δηλαδή των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν. Ακριβώς. Επίσης και η επιλογή της ημέρας, επειδή ξέρω την περιοχή αυτή, εντάξει, το κανάλι μας εδώ είναι στην Κηφισιά, mm-hmm, και έχω περάσει από το δρόμο αυτό αρκετές φορές. Mm-hmm. Κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη υπάρχει λαϊκή λίγο, πολύ λίγο πιο κάτω από την ΔΟΗ Κηφισιάς, λαϊκή αγορά λοιπόν. Δεν επιλέξαν ούτε τη Δευτέρα ούτε την Τετάρτη. Επέλεξαν λοιπόν τα ξημερώματα της Πέμπτης, γιατί συνήθως, ας πούμε, ακόμα και αυτή την ώρα, 5 ώρα το πρωί, όταν έχει λαϊκή εκεί στην περιοχή, είναι ήδη άνθρωποι πολλοί που περιφέρονται εκεί. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Και πάντως προειδοποίησαν με πρώτο τηλεφώνημα σε εμάς, στο Zoopla.gr, στην εφημερίδα των συντακτών και μετέπειτα στην άμεσο δράση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήθελαν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει κανένας άνθρωπος, mm-hmm, εκεί. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχουν και διάφορες, βέβαια, θα υπάρχουν και ακόμη περισσότερες, ναι, έρευνες. Ο χώρος ήταν αποκλεισμένος μέχρι και πριν από λίγα λεπτά και τώρα σιγά σιγά ολοκληρώνονται οι έρευνες. Ναι. Οι ζημιές υλικές είναι πολλές. Είναι αρκετά σημαντικές, ιδιαίτερα στην πρόσωψη του κτηρίου. Mm-hmm. Έχουν σπάσει βασικά όλα τα τζάμια, έχουν προκληθεί ζημιές στην κεντρική είσοδο, στην πόρτα, ναι, δηλαδή. Και επίσης έχουν προκληθεί κάποιες ζημιές από το οστικό κύμα στα αυτοκίνητα που ήταν σταθεμένα κοντά. Και επίσης μπορούμε να πούμε στην μαρκίζα, στην ταμπέλα δηλαδή, ναι, που πανέγραφε τη ΔΟΗ Κηφισιάς, την επωνυμία δηλαδή του κτηρίου, ναι, έχει υποστεί και αυτή αρκετές ζημιές. Εντάξει, υλικές ζημιές είναι αυτές, βέβαια, ναι, μπορούν να αντικαθιστούν εύκολα. Ναι. Η ΔΟΗ Κηφισιάς θα λειτουργήσει σήμερα, έτσι, όχι, για να διευκολύνουμε σήμερα και τους πολίτες. Σίγουρα θα είναι κλειστά, γιατί είχαμε μιλήσει με τον κύριο Χετάκη, νομίζω και οι ρεπόρτερ είχαν μιλήσει με τον Δήμαρχο Κηφισιάς. Και σήμερα και αύριο θα είναι τουλάχιστον σίγουρα κλειστή. Ωραία, για να μπορούμε να διευκολύνουμε και τους τηλεθεατές μας που ίσως έπρεπε να έχουν κάποια κρεμότητα. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Θα υπάρξει μια ανοχή προς το παρόν, mm-hmm, για αυτό, για οτιδήποτε κρεμότητα έχουν. Μάλιστα, Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο ωραίο θέμα. Θέμα και θέαμα. Και έχει να κάνει με το Athens Flying Week. Είναι ένα αεροπορικό σοου που διοργανώνεται από σήμερα έως την Κυριακή στο Παλαιό Φάληρο.
Περίπου τις τελευταίες φορές 50.000 κόσμος επέλεξε να δει από κοντά αυτό το show των αεροπλάνων. Το τι είναι όμως ακριβώς το Flying Week και τι θα μπορεί να δει ο κόσμος που θα παραβρεθεί εκεί στο Παλαιό Φάλιρο για το Flying Week. Θα ρωτήσουμε και τώρα τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Διονύση Χατζηδάκη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα και τι θα δει ο κόσμος που θα παραβρεθεί αυτές τις σήμερα στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, ναι, γίνεται ένα pre-air show, δηλαδή ένα ένα show, ναι, το οποίο προηγείται. Μάλιστα. Στις 5.30 ώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, θα είναι ένας διάσημος πιλότος. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα αεροπορικά σοου. Είναι ο Ιταλός, ο Φραντζέσκο Φαρναμπέο, ναι, ο οποίος θα είναι με ένα αεροπλάνο της Air Bulls. Οι Bulls, ξέρετε, είναι αυτοί που έχουν στη φόρμουλα οι Red Bulls, τα αυτοκίνητα της φόρμουλας. Να, τα Red Bull, ναι. Λοιπόν, αυτοί έχουν και ένα τίμα αεροπορικό. Μάλιστα. Λοιπόν, στις 26 του μηνός, στις 5.30, δηλαδή σήμερα δηλαδή, στην παραλία του Φλίσβου, θα είναι αυτός, θα υπάρχουν και κάτι υδροπλάνα, τα οποία θα οδηγούν Έλληνες πιλότες και θα κάνουν κάποια επίδειξη. Και αυτά είναι δωρεάν. Μάλιστα. Η μεγάλη επίδειξη θα γίνει 27, 28 και 29 του μηνός, στο αεροδρόμιο του Τατοΐου. Θα γίνει και εκεί, θα έχει και εκεί συνέχεια, ναι. Πάντως φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ωραίο θέαμα έτσι κοντά στην θάλασσα. Στην παραλία του Φαλήρου, επειδή είναι ανοιχτή η περιοχή, βέβαια, εκεί η θάλασσα, κατά επανάληψη έχουμε κάνει αεροπορικά σοου με τους Red Arrows, με τους Patrouille de France, με τους Ιταλούς. Είναι εντυπωσιακό το θέμα. Για να δούνε πώς οι πιλότοι, ναι, αυτοί, εδώ δεν είναι απλοί άνθρωποι, εγώ τους θεωρώ ότι είναι υπεράνθρωποι, ας πούμε. Στο σύνολο, πόσοι πιλότοι θα συμμετέχουν στο σοου αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Σε εμάς θα είναι τέσσερις. Τέσσερις πιλότοι. Τέσσερις. Στο άλλο, στο Τατόι, έχετε υπόψη, θα είναι και πιλότοι και από άλλα κράτη. Δηλαδή, εάν θυμάμαι καλά, είναι από την Ολλανδική Πολεμική Αεροπορία που θα κάνει ορισμένες πτήσεις με απότομες ανόδους και καθόδους με ένα F-16. Mm-hmm. Θα είναι από την Πολωνική αεροπορία, θα είναι από τη Ρουμανία. Μάλιστα. Θα είναι περίπου 5 πιλότοι της Brighting που είναι αυτή της Air Bulls. Ναι. Δηλαδή ένα show το οποίο πιστεύω ότι θα είναι πολύ εντυπωσιακό. Σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη, είχαν τα αεροπλανάκια και κάνανε δοκιμές, ξέρετε, εδώ στην παραλία του Φαλήρου, γιατί πρέπει να βρουν τα σημεία προσεγγίσεως, τη σημεία απαγκίστρωση. Γιατί ξέρετε, το ένα περνάει στα 2 μέτρα το άλλο, καταλαβαίνετε. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε εδώ που έχω εγώ στην λίστα μου η σμήνη της Ολλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας F-16 demo, της Πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Είναι, ναι, ένα F-16. Ένα F-16. Τελευταίο τύπου. Είναι από την Πολεμική Αεροπορία της Πολωνίας. Είναι... Ναι, από την ομάδα Orlik. Να λέμε και για αυτούς δήμαρχοι που γνωρίζουν το σπορ αυτό και ξέρουν για ποιες ομάδες πρόκειται. Της Red Bull, λοιπόν, η Alpha Jet. Ναι. Ο Φραντσέσκο Φορναμπέο, όπως είπατε και εσείς. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ακροβάτης των αεροπλάνων. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτός είναι το κάτι άλλο. Ο Λούκα Μπερτόζιο και ο Γιούργης Κέρις, δεν ξέρω τώρα αν λέω σωστά τα ονόματα, ενώ λέει θα πετάξει και η ομάδα των βετεράνων Blue Cirque. Ναι. Και θα πετάξουν και διάφοροι της πολεμικής αεροπορίας της δικής μας. Ναι. Αλλά το ωραίο είναι ότι θα γίνουν και κάποιες επιδείξεις με τους αερομοντελιστές. Δηλαδή είναι μια γιορτή της αεροπορίας, ας πούμε. Μια γιορτή της αεροπορίας. Ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει βέβαια να σας πω, κύριε Χατζηδάκη, ότι εγώ όταν βλέπω αυτά τα σοου λίγο φοβάμαι κιόλας, γιατί έτσι είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως περνάνε τόσο κοντά το ένα αεροπλάνο με το άλλο και δηλαδή η σύγκρουση παίζεται
Γι' αυτό σας λέω ότι αυτοί οι πιλότοι δεν είναι απλοί άνθρωποι, αυτοί είναι υπεράνθρωποι. Δηλαδή, ξέρετε, να έρχεται κατευθείαν ο ένας πάνω στον άλλο και την τελευταία στιγμή, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, να κάνουν ανάταση να φεύγουν στον ουρανό και να περνάει το ένα αεροπλάνο από το άλλο, ας πούμε, στα 3-4 μέτρα. Καταλαβαίνετε τώρα, η χρόνη, ο χρόνος, το μάτι, όλα αυτά, τι εγρήγορση πρέπει να έρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό τους λέω, θεωρώ εγώ ότι είναι υπεράνθρωποι. Λοιπόν, πάντως εντυπωσιακό σοου, όλα καλά θα πάνε. Είναι έμπειροι άνθρωποι. Ελπίζομαι, ελπίζομαι. Και όσοι ελπίζουμε θέλουν έτσι να θαυμάσουν αυτό το υπερθέαμα, και εγώ μ' αρέσει και η θάλασσα, οπότε αυτός ο συνδυασμός θα είναι πολύ ωραίος. Μπορούν να έρθουν λοιπόν στο Παλαιόφάλιρο αυτές τις μέρες. Αρκεί να μην πέσει κανένα αεροπλάνο στη θάλασσα. Εντάξει, λοιπόν, αλλά όλα καλά θα πάνε. Θέλω να ξέρετε ότι για να γίνει αυτό το σοου δεν έρχονται μόνο οι πιλότοι. Έρχεται η πολιτική προστασία, έρχεται το λιμενικό. Αν τυχόν γίνει κανένα ατύχημα, πώς θα μαζέψει τον πιλότο. Αν γίνει κανένα άλλο ατύχημα, έρχονται το 166. Δηλαδή έχει γίνει μια οργάνωση. Από κάτω υπάρχει άνθρωπος ο οποίος συζητάει μαζί τους, τους λέει τώρα ξεκινήστε, δηλαδή κατευθύνονται. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάει με τους χειριστάς των αεροπλάνων. Είναι δηλαδή ένα πολύ σοβαρό και δυνατό σκηνικό που στείνεται. Βεβαίως, και θέλει και τα μέτρα ασφαλείας, τα απαραίτητα και όλα αυτά. Όλα. Καταλαβαίνετε. Πάντως, ο καιρός, από εγώ έχω και μια αγωνία μου, είναι όλα να γίνουν να πάνε κατευθείαν. Ο καιρός όμως, Δήμαρχε, θα βοηθήσει νομίζω αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ καλό. Σε περίπτωση που θα είχαμε περισσότερα μποφόρ, θα δυσκόλευε πολύ το σοου αυτό. Λοιπόν, σήμερα 5.30 ώρα στην παραλία του Φλίσβου. Στην παραλία του Φλίσβου, στο παλιό Φάλιρο. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τις ειδήσεις της ημέρας.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε τώρα να δούμε ποιες άλλες ειδήσεις από τον κόσμο ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας και πάμε να συνδεθούμε με τον Μάριο Βελέτσα και την αίθουσα σύνταξης, διότι έχουμε έτσι νομίζω 2, 3, 4, 5 θεματάκια που έχουν ενδιαφέρον. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κιμ. Λοιπόν, έχουμε τις ειδήσεις ασφαλώς της επικαιρότητας που τρέχουν και ασφαλώς εδώ τις παρακολουθούμε, αλλά έχουμε και κάποιες ειδησούλες από όλο τον κόσμο που επίσης έχουν έτσι το ενδιαφέρον τους, έχουν το αλάτι ή το πιπεράκι τους, εν πάση περιπτώσει, αντίστοιχα. Ισχύει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από... Από το μοντέλο που βλέπω, ναι, εγώ εδώ από το μοντέλο και μου φαίνεται Ρωσία. Πολύ περίεργο, ναι. Λοιπόν, η ιστορία αυτή εκτελήχθηκε σε πόλη της Ρωσίας, συγκεκριμένα στο Νιζνί Νοβγκόροντ. Αυτό είναι περίπου στο κέντρο της Ρωσίας, ναι, όπου ένα μοντέλο πραγματοποίησε ληστεία, ένοπλη ληστεία σε τράπεζα. Έφυγε με τα χρήματα, περίπου 3.000 ευρώ, και ύστερα από τις έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, υποστήριξε ότι προέβησε αυτή την ενέργεια εντός εισαγωγικών για πλάκα, καθώς ο τρόπος ζωής στο συγκεκριμένο μέρος είχε δημιουργήσει κατάθλιψη. Οι εικόνες, όπως βλέπουμε και στα πλάνα τώρα που μόλις... Εντάξει, βέβαια, αυτό ήδη έχει μια αντίφαση για πλάκα και κατάθλιψη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, πολλοί κόσμος καταφύγει σε διάφορες ενέργειες για να φύγει από την κατάθλιψη, αλλά σίγουρα δεν είναι ένας από αυτούς. Ναι, και δεν είναι σίγουρα πλάκα. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, τα πλάνα από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας έκαναν το γύρο του κόσμου και το θέμα αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ στην Ρωσία, όπως αναφέρει και το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Russia Today. Γνωρίζουμε αν είναι σχετικά γνωστό μοντέλο. Εντάξει, δεν είναι top μοντέλο, δηλαδή πώς είναι η Irina Shayk, παραδείγματος χάρη, αλλά... Λένε ότι ήταν ανερχόμενο. Μάλιστα. Τώρα φανταζόμαι ο λόγος που δεν βγήκε το όνομα ήταν καθαρά για να... μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση δηλαδή, γιατί ναι, ακόμα ναι, θεωρείται κατηγορούμενη για ληστεία. Σωστά. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε και στα τρία μέλη στον ISS, το Soyuz. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ένα διαστημικό σκάφος, μια διαστημική κάψουλα Soyuz, ενώθηκε με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μεταφέροντας τρεις κοσμοναύτες, ναι, προκειμένου να αντικαταστήσει αυτούς που είχαν φύγει πριν σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, μετέφερε το Ρώσο Θείοντορ Γιορτζίκιν, μία Αμερικανίδα, Κάρεν Νάινμπεργκερ. Σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες μπαίνουν στο Διαστημικό Σταθμό. Κυρίως βέβαια από Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Και ο τρίτος κοσμοναύτης ήταν ένας Ιταλός, ο Λούκας Παρματιάνο. Μάλιστα. Θα παραμείνουν για 5,5 μήνες εκεί. Το σημαντικό στοιχείο βέβαια σε αυτό είναι πλέον ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πλέον, ενώ πιο παλιά όταν γινόταν μια εκτόξευση ενός Σογιούς, χρειαζόντουσαν περίπου 6 με 7 ημέρες μέχρι να φτάσει το σκάφος να προσδεθεί στον ISS, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πλέον η πτήση διαρκεί μόλις 6 ώρες, καθώς διαπιστώσαν μέσα από μια σειρά πειραμάτων ότι υπάρχει μια εναλλακτική διαδρομή. Mm-hmm. Και έτσι είναι πιο σύντομο το ταξίδι και καλύτερα για τους κοσμοναύτες. Λοιπόν, για πάμε και στην επόμενη δισούλα, στην Ιαπωνία. Τι έγινε στη Ιαπωνία με το αεροσκάφος? Λοιπόν, οι άνθρωποι μας έχουν συνηθίσει σε διάφορα περίεργα έτσι, κατά καιρούς. Αυτή τη φορά μεταφερόμαστε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τόκιο. Mm-hmm. Όπου ήταν Κυριακή, οι γονείς πήραν τα παιδιά τους και είπανε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι για να περάσουμε, ναι, ένα ωραίο ευχάριστο πρωινό της Κυριακής. Δέσανε ένα σκηνή στην άκρη ενός Boeing 767 και αρχίσαν να το τραβάνε. Κάναν δηλαδή τη γνωστή διελκυστίδα. Τελικά, μετά από πάρα πολλή προσπάθεια, δεν καταφέραν και πολύ να το μετακινήσουν, αλλά σημασία η προσπάθεια είναι αυτή που μετράει. Να βλέπουμε εδώ και τα πλάνα τώρα. Και πώς φτάσανε στο αεροσκάφος, ας πούμε? Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει πρόσβαση. Αυτό ήταν μια ειδική εκδήλωση που έγινε. Γιατί με είναι και ο διάδρομος, ας πούμε, αναχώρησης, αυτό
Το είχαν κλείσει, είχαν κλείσει το αεροδρόμιο για το γεγονός. Όχι, 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 όχι. Όλα τα αεροδρόμια έχουν πάντα και βοηθητικούς χώρους. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ο κεντρικός διάδρομος προσγείωσης απογείωσης, αλλά πάντα υπάρχουν και βοηθητικοί χώροι. Πόσα άτομα στο σύνολο τραβάγαν το σκηνί? Περίπου 300 και 300. Από ό,τι βλέπω εδώ, ναι, ναι, καταφέραν και το μετακινήσανε. Και βέβαια, αρκετά παιδιά, και αρκετά παιδιά. Ναι, ναι, οι γονείς με παιδιά, όπως βλέπουμε. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος πιλότος μέσα και έβαλε λίγο για να προχωρήσει. Όχι, δεν νομίζω, εντάξει. Σε ρόδες είναι κι αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι... δεν έχω τραβήξει βέβαια Boeing, αλλά... Μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, από τα παιχνιδάκια, ναι. που τραβάς με τις ρόδες. Ναι. Άμα είσαι 300 άτομα, νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Δεν χρειάζεται να βάλει μπρος κανείς στη μηχανή. Πάντως, σηκώνεσαι ένα άκρο σε εντυπωσιάκες. Πάντως, τα παιδάκια το χαρήκανε πολύ, έτσι. Είναι εντυπωσιακό τώρα να τραβάς ένα ολόκληρο αεροσκάφος, να έχεις την αίσθηση ότι το τραβάς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία ειδησούλα έτσι για σήμερα. Πρεμιέρα λοιπόν για 14 πάντα του Σολίνα. Ισχύει. Η είδηση, το γεγονός συνέβη στην Κίνα, σε ένα από τα κέντρα αναπαραγωγής στην επαρχία Σιτσουάν. Πρόκειται για 14 νεογέννητα, τα οποία προέρχονται μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Είναι καλά στην υγεία τους. Η επίσημη πρώτη στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κέντρου. Αχ, τι καλά που είναι. Γενικά τα πάντα είναι πάντα... τα πάντα είναι πάντα. Είναι αξιολάτρωστα, δηλαδή είναι σαν μικρά αρκουδάκια. Ναι. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ανήκουν σε ένα είδος που τοποθετείται στις πρώτες θέσεις των ειδών της άγρας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Και ακόμα και τέτοιες ενέργειες είναι σημαντικό να προβάλλονται. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι... ειδικά το συγκεκριμένο είδος είναι πολύ μωράκια εδώ. Ναι, ναι, ναι. είναι πολύ μικρά, γεννηθήκαν, οι πρώτες γεννήσεις γίνανε τον Ιούλιο και έτσι μικρά που είναι σαν κουταβάκια, σαν σκυλάκια είναι, σαν, ναι, αχ. Πράγματι. Ο μεγαλύτερος της παρέας ονομάζεται Meng Meng, σύμφωνα με το BBC όπως μεταδίδει. Ναι. Και είναι 4 φορές περισσότερος σε βάρος από τον Βενιαμίν της παρέας, ο οποίος ονομάζεται Γιαγί. Λοιπόν, νομίζω ότι ειδικά μας βλέπουν τώρα παιδάκια, θα θέλανε όλα να έχουν ένα τέτοιο στο σπίτι, έτσι. Βέβαια, αυτά μεγαλώνουν, να το θυμίσουμε. Και γίνονται πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα. Γίνονται πολύ μεγάλα και δεν θα χωράνε μετά ούτε στην αγκαλίτσα μας, ούτε στο σαλόνι δηλαδή. Πράγματι. Καν. Λοιπόν, μάλιστα, άλλο ένα επίτευγμα, αν θέλουμε έτσι, της ιατρικής. Αυτά τα 14 πάντα από το Σολίνα. Λοιπόν, τα οποία είναι πάντα ωραία, έτσι. Πάντα, πάντα ωραία, πράγματι. Μάρια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Yes. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα και σε εσάς. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, την ίδια ώρα, infotainment, για να δούμε τι συμβαίνει αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.